Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και γιορτάζουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη Παράδοση. Και βέβαια, όπου γίνονται σήμερα θείες λειτουργίες σε όλο τον κόσμο, θα μιλήσουν όλοι για την Ορθοδοξία. Όλοι θα μιλήσουν για την Ορθοδοξία, το τι ακριβώς είναι η Ορθοδοξία, θα δοξάσουν την Ορθοδοξία και θα μιλήσουν και θα πούν ότι ανήκει η δόξα μεγάλη στην Ορθόδοξη Εκκλησία και κυρίως στην Ορθόδοξη Θεολογία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο καθένας ερμηνεύει την Ορθοδοξία σύμφωνα με τα δικά του πιστεύματα και τις ιδεολογίες του. Και έτσι σήμερα υπάρχει μια Ορθοδοξολογία. Μερικές φορές δεν υπάρχει και μια Ορθοδοξομανία. Μιλάνε όλοι για την Ορθοδοξία, αλλά τελικά τι είναι η Ορθοδοξία? Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει το τι είναι η Ορθοδοξία? Νομίζω δεν πρέπει κανείς να βάζει δικούς του στοχασμούς και δικές του ιδεολογίες, αλλά να δούμε πώς η Εκκλησία ερμηνεύει την Ορθοδοξία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όχι τι λένε ο καθένας περί της Ορθοδοξίας, αλλά τι η Εκκλησία θεωρεί ότι είναι Ορθοδοξία. Και πώς θα ξέρουμε τι ομιλεί και τι λέγει η Εκκλησία για την Ορθοδοξία? Το βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο σήμερα διέταξε, κανόνισε δηλαδή, όλες αυτές τις ακολουθίες που θα γίνουν σήμερα στην Εκκλησία μας. Για παράδειγμα, ακούσαμε προηγουμένως το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι από την προσεβραίως επιστολή του Αποστόλου Παύλου και αναφέρεται στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι είδαν τον άσαρκο λόγο. Και βεβαίως το ξέρουμε εκεί ότι γίνεται λόγος για όλους τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Σήμερα το τεμάχιο το οποίο έχει καθοριστεί να διαβάζεται είναι, μας παρουσίασε το Μωυσή, ο οποίος ανέβηκε επάνω στο όρος Σινά και είδε τον άσαρκο λόγο μέσα στο γνώφο. Και βεβαίως μετά ακολούθησαν όλοι οι άλλοι προφήτες. Οπότε το Αποστολικό Ανάγνωσμα κάνει λόγο για το ότι οι προφήτες είδαν τον άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Αμέσως μετά ακολούθησε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Και τι λέει? Μας παρουσιάζει εκεί η Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι εκείνος που κάλεσε στο Αποστολικό Αξίωμα. Πρώτα τον Φίλιππο, στο σημερινό Ανάγνωσμα, γιατί ήταν ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Αλλά σήμερα που ακούσαμε, είναι το ευρίσκει τον Φίλιππο και του είπε «Έλα, ακολούθη με». Και μετά ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ, που ο Αθαναήλ είναι ο Βαρθολομαίος, ο Απόστολος Βαρθολομαίος. Άλλου λέγεται Αθαναήλ, άλλου λέγεται Βαρθολομαίος. Και τον πλησιάζει ο Χριστός, μάλλον εκείνος πλησιάζει τον Χριστό, και βεβαίως μετά του έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη. «Όψεστε», λέει, «απάρτη όψεστε τον ουρανό, τους ουρανούς ανεογότας και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Άρα το δεύτερο σημείο είναι η εμπειρία των Αποστόλων, οι οποίοι είδαν τη δόξα του Θεού. Και τρίτον, εκείνο το οποίο καθόρισε η Εκκλησία σήμερα, είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Δηλαδή τελούμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, άλλοτε του Αγίου του Χρυσοστόμου. Είναι λοιπόν η Θεία Λειτουργία, η οποία έχει γραφεί από πατέρες, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι τα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε σήμερα, τα οποία έχουν γράψει ιεροί υπνογράφοι. Και κυρίως εκείνο το οποίο ήθελα να υπογραμμίσω, είναι το συνοδικό της Ορθοδοξίας, το οποίο τμήμα θα ακούσουμε μετά στην περιφορά των ιερών εικόνων. Είναι το συνοδικό της Ορθοδοξίας, το οποίο αποτελείται από δύο αποφάσεις, μάλλον από αποφάσεις δύο Οικουμενικών Συνόδων. Είναι η Σύνοδος, η 7η Οικουμενική Σύνοδος, που αναστήλωσε, ομίλησε περί των ιερών εικόνων, και το δεύτερο κομμάτι από το Συνοδικό της Ορθοδοξίας είναι η Σύνοδος του 1351 επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που θεωρείται ότι είναι η 9η Οικουμενική Σύνοδος. Έχουμε λοιπόν το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, το οποίο είναι οι αποφάσεις δύο μεγάλων και οικουμενικών συνόδων. Στην πραγματικότητα δεν είναι αποφάσεις μόνο θεωρητικά των οικουμενικών συνόδων, αλλά είναι των θεουμένων πατέρων, οι οποίοι συγκρότησαν τις οικουμενικές συνόδους. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε και δεν εορτάζουμε απλώς
τα γεγονότα και μια συνάθρηση ή μια απόφαση μιας ενδεχομένως συνόδου μεγάλης, αλλά εορτάζουμε τους πατέρες οι οποίοι συγκρότησαν τις συνόδους αυτές. Γι' αυτό και λέμε, δεν λέμε των Αγίων Συνόδων ημών, αλλά λέμε των Αγίων Πατέρων, των συγκροτησάντων, την τάδε και τάδε Οικουμενική Σύνοδο. Οπότε, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία ερμηνεύει τι θα πει Ορθοδοξία. Η Εκκλησία ερμηνεύει τι θα πει Ορθόδοξη Θεολογία. Και τι είναι αυτό? Είναι η εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων διαμέσου των αιώνων. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι μια ιδεολογία, δεν είναι η ιδιοτροπία του καθενός. Μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία δεν χωράνε όλοι, όπως συνήθως λέγεται, αλλά είναι αυτή η ταυτότητα των εμπειριών, των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων διαμέσου των αιώνων, με τη Θεία Λειτουργία, την Ιερά Υμνογραφία, ακόμη δε και την Αγιογραφία. Αυτό ακριβώς είναι η Ορθοδοξία, που σημαίνει ότι όταν κανείς ακολουθεί αυτή την εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, τότε είναι Ορθόδοξος, τότε γίνεται Άγιος και τότε γίνεται και Ιερά Εικόνα. Βεβαίως η κατεξοχήν εικόνα είναι ο Λόγος, ο οποίος είναι η εικόνα του Πατρός, αλλά μετά είναι και η εικόνα που ζωγραφίζεται, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και οι εικόνες είναι η Παναγία, στις εικόνες ζωγραφίζουμε μάλλον την Παναγία και τους Αγίους. Όποιος ακολουθεί αυτή την παράδοση, αυτή την εμπειρία, την ταυτότητα των εμπειριών, των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, αυτός γίνεται Άγιος και βεβαίως αυτός εγγράφεται και στην Ιερά Εικόνα και τον κάνουμε Ιερά Εικόνα και τον ασπαζόμαστε. Αυτή είναι η Ορθοδοξία και φαίνεται αυτό καθαρά, για να το κάνω πιο σύγχρονο, φαίνεται στους Αγίους τους οποίους το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθιέρωσε, ενέταξε μάλλον στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας τον τελευταίο καιρό. Όλους αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι τι είναι, αν εξετάσει κανείς τη ζωή τους, θα δει ακριβώς αυτό το γεγονός που προσπάθησα με λίγα λόγια να πω προηγουμένως. Ακολουθούν την εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, όπως είναι ο Άγιος Νεκτάριος, όπως είναι ο Άγιος Σιλουανός και οι άλλοι Άγιοι που έγιναν τον τελευταίο καιρό, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμ ο Κοτυνακιώτης, ο Άγιος Ιερώνυμος της Σιμωνόπετρας, ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου και τελευταίος, τελευταία που έγινε ο Άγιος Καλλίνικος Επίσκοπος Εδέσης. Πώς αναδεικνύονται οι Άγιοι? Έτσι ακριβώς αναδεικνύονται. Άρα λοιπόν η Ορθόδοξη Θεολογία και η Ορθοδοξία είναι αυτή που γίνεται, βιώνεται από τους ανθρώπους και γίνεται, τους καθιστά Αγίους. Αν δει κανείς διάφορα ρεύματα θεολογικά που κυκλοφωνούν σήμερα και παρουσιάζονται σε Ορθόδοξα, δεν αναδεικνύουν Αγίους. Κανείς από τους νεότερους Αγίους δεν ακολούθησε άλλες θεολογικές παραδόσεις, μοντέρνες παραδόσεις που παρουσιάζονται ως θεολογικές και ως ορθόδοξες. Οπότε αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή είναι η Ορθόδοξη Θεολογία. Είναι η ταυτότητα των εμπειριών, των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Αυτό μας δείχνει η Εκκλησία μας και όσοι ακολουθούν αυτήν την παράδοση γίνονται Ορθόδοξοι, γίνονται Ορθόδοξοι Θεολόγοι και γίνονται Άγιοι. Να έχουμε τις ευχές αυτών των Αγίων διαμέσου των αιώνων προφητών, Αποστόλων και Πατέρων, για να είμαστε πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αμήν.